μαφιόζους πάτωσε, οπότε έζησαν αυτοί δωρεάν και εμείς καλύτερα. Ο ρόλος της Φίβης είχε προταθεί αρχικά στην Ellen DeGeneres και ο ρόλος του Chandler προοριζόταν για τον John Cryer στη συνέχεια του κατσετοδίου. Υποσχεθεί να το ανοίξει όταν θα έπεφταν οι ορισμοί.
είχες και εσύ μεγαλώσει βλέποντας φιλαράκια τα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου. Είσαι φρέσκος binge watcher των φιλαρακίων στο Netflix ή ακόμη καλύτερα εσύ και τα δύο, είσαι και τα δύο. Τότε αυτό το quiz είναι φτιαγμένο για σένα. Πατάς διαδοχικά κατά χρονική σειρά από το πιο παλιό στο πιο πρόσφατο τα περιστατικά που συνέβησαν στην σειρά. Προσοχή όμως, γιατί με κάθε λάθος απάντηση πρέπει να ξαναρχίσεις από την αρχή. Α, ωραία. Για να αρχίσουμε. Play quiz. Ο διευθυντής του Ρος τρώει το σάντουιτς. Γεννιέται ο Μπεν, ο γιος του Ρος και της Σούζεν. Λοιπόν, πρώτα γεννήθηκε ο Μπεν. Ursula.
Ursula. Τη λέγανε Ursula. What is Rachel scared of? Τι φοβάται η Rachel? Σκυλιά. Οι παιδικές σκούνιες. Φοβάται τις σκούνιες. Γιατί όταν ήταν μικρή, τα μαλλιά της πλεχτήκανε στο σύρμα της κούνιας και έπρεπε να τις κόψουν τα μαλλιά. What is Joey's fake name? Τι είναι του Joey το ψευδώνυμο? Είναι Mike Hannigan ή Ken Adams. Όταν δίνει άλλο όνομα είναι Ken Adams. What was the name of the millionaire Monica dated? Πώς, τι ήταν το όνομα του εκατομμυριούχου που έβγαινε με τη Μόνικα? Τον λέγανε Pete ή John. Τον λέγανε Pete. Pete Decker. What store does Phoebe hate? Ποιο μαγαζί δεν αρέσει της Phoebe's? Pottery Barn ή το Crate and Barrel? Είναι το Pottery Barn. Who got stuck in a pair of leather pants? Ποιος got stuck, πώς το λένε τώρα αυτό στα ελληνικά, ποιος από τους πρωταγωνιστές φόρεσε πέτσινο πατελόνι και κόλλησε ή δεν μπορούσε να το βγάλει, δεν μπορούσε να το ξαναφορέσει. Τέλος πάντων, ήταν ο Ross ή ο Joey? Ήταν ο Ross. What movie did Rachel say is her favorite? Ποιο έργο είπε η Rachel ότι ήταν το αγαπημένο της? Weekend at Bernie's ή Dangerous Liaisons? Ήταν το Dangerous Liaisons, αλλά τελικά είναι το Weekend at Bernie's. What movie is actually her favorite? Ποιο έργο είναι όντως το αγαπημένο της? Weekend at Bernie's. What did Phoebe legally change her name to? Τι όνομα, σε ποιο όνομα, όχι, η Phoebe άλλαξε το όνομα της? Τι ήταν? Regina Falange ή Princess Consuela Banana Hammock? Το άλλαξε. Princess Consuela Banana Hammock. Και ο άντρας της το άλλαξε από... είπε πως θα το άλλαξε. Crap. Thanksgiving. Πιανού δεν αρέσει το Thanksgiving του Ross ή του Chandler? Chandler. Who sang the Friends theme song? Ποιος τραγουδάει το τραγούδι που ακούμε στην αρχή από τη σειρά? The Rembrandts ή The Academy? Είναι The Rembrandts. What's Monica's biggest pet peeve? Τι δεν αρέσει καθόλου στη Μόνικα? Humans dressed as animals. Animals dressed as humans. Νομίζω είναι animals dressed as humans όταν δίνουν τα ζώα σαν ανθρώπους. What was the name of Rachel and Ross's grandmother? Λάθος. Έχουν γράψει λάθος τη ερώτηση. Κανονικά είναι What is the name of Monica? Τι είναι το όνομα της γιαγιάς της Μόνικας και του Ross? Αλλά εδώ πέρα έχουν γράψει τη γιαγιά της Rachel και του Ross. Alice ή Althea? Τι λέγανε? Althea.
is Chandler's dad's stage name. Τίνε του Chandler, του πατέρα. Το όνομα στο show που κάνει στο Las Vegas. Eggs Benedict ή Viva Las Vegas. Είναι Viva Las Vegas. Αλλά δεν είναι το όνομά του, είναι το όνομα του show που κάνει. Πολλά λάθη βρίσκω στις ερωτήσεις. Where did Monica get a pencil stuck when she was 14? Όταν η Μόνικα ήταν 14, που είχε κολλήσει ένα μολύβι στη μύτη της ή στο αυτί της. Στο αυτί της ήταν. What is Joey's favorite food? Sandwiches ή pizza. Τι είναι το Joey το αγαπημένο φαγητό? Sandwich ή pizza. Νομίζω είναι και τα δύο. Pizza. How often does Joey get the TV guide in the mail? Πάλι λάθος. Το TV guide είναι σαν ένα περιοδικό που σου γράφει ποιες σειρές παίζουν σε ποια ώρα κάθε μέρα. Ποια έργα θα παίξουν εκείνη την ημέρα, εκείνη τη βδομάδα. Αλλά δεν το λάβαινε ο Τζόι, το λάβαινε ο Chandler. Σου λένε μία φορά την εβδομάδα το λάβαινε ή δύο φορές την εβδομάδα. Μία φορά την εβδομάδα. What's the name of Phoebe's most popular song? Πώς λέγανε το τραγούδι το πιο αγαπημένο της Φίπης? Smelly Cat ή Scaredy Cat. Είναι το Smelly Cat. Smelly Cat, Smelly Cat. What are they feeding you? What's the name of the coffee shop that the friends always go to? Πώς λένε το καφενείο που συχνάζουν τα φιλαράκια? Το λένε Insomnia Cafe ή Central Perk. Το λένε Central Perk. Where was the aroma room? Που ήτανε το δωμάτιο αρώμα στις Φίβης το διαμέρισμα ή στις Φίβης το σπίτι για τις κούκλες? Ήτανε στο σπίτι. Ποιος λέει τη τελευταία φράση της σειράς? Ο Chandler ή ο Joey? Αν δεν κάνω λάθος είναι ο Chandler. Λένε Do you wanna get coffee? Και ο Chandler νομίζω λέει Where? What was the name of Joey's childhood imaginary friend? Imaginary, δεν ξέρω να το πω στα ελληνικά. Imaginary είναι ποιος ήταν ο φίλος του Joey, αλλά δεν είναι αληθινός φίλος. Είναι ένας φίλος που τον έχει κάνει... στη φαντασία του. Στη φαντασία του. Λοιπόν, το λέγανε Maurice ή Maurice. Νομίζω τον λέγανε Maurice. Και η δουλειά του ήταν Space Cowboy. Α, η επόμενη ερώτηση. Τι δουλειά έκανε Space Cowboy? What was the name of the comic book Ross made when he was young? Comic book. Πάλι δεν ξέρω να το πω στα ελληνικά. Ένα περιοδικό για παιδιά, όπως ήταν το Spider-Man, ο Batman, ο Superman. Ο Ross είχε κάνει ένα δικό του όταν ήταν μικρός. Το λέγανε Game Boy ή Science Boy. Το λέγανε Science Boy. Who was the first person to appear?
Rachel. Νομίζω βλέπουμε τη Rachel. Συγγνώμη. Who is the manager of Central Perk? Ποιος είναι ο manager στο Central Perk? Ο Gunther ή ο Hunter? Ο Gunther. Καλά, πόσα ερωτήσεις έχουμε ακόμα για να δω. Περίμενε. Είναι πολλές ερωτήσεις. Δεν θα τις κάνω. Με το βίντεο το απόψινό. Εύχομαι να περάσατε καλά.
σας.